όταν έχει υιοθετήσει την πρόταση που κάνουμε για την επιβίωσή μας κάτω από τις συνθήκες που διαμορφώνονται. Όταν έχει σκύψει πάνω στο πρόβλημά μας για να αφουγκραστεί πραγματικά ότι εμπιδιώνουμε εξ αφουγή μας. Εάν ο Υπουργός... Εάν ο Υπουργός... Σα πόσα στρέμματα είναι ο μικρομεσαίος. Εάν ο Υπουργός... Απαντής, μιλάτε χρόνια τώρα ο μικρομεσαίος, ο φτωχός αγρότης. Ο φτωχός αγρότης. Εγώ λέω ότι είμαστε όλοι φτωχοί. Ακούστε. Εσύ πες μου από τα πόσα στρέμματα κύριε Ρημάκη. Έχετε μάθει, έχετε μάθει να μην αφήνετε να κουβεντιάσει κανείς άλλος εκτός από εσάς. Είναι όλοι αγρότες. Παίρνετε πρωτοβουλίες κύριε Ρημάκη. Δεν είναι εξοδότηση ξαγροπιά. Ακούστε κύριε, εδώ θα φανεί οι δυο διαφορετικές γραμμές της αγροτιάς. Πάρα πολύ ωραία, τι προσύρετε, σας δείτε τι θέλετε. Ο μέσος όρος, χώρος στρεμμάτων στην Ελλάδα είναι 60 στρέμματα. Στην Ευρώπη είναι 160. Ωραία, ξέρετε κανένα. Οι αναπτυξιακές προοπτικές, τα οργανωμένα σχέδια, η πολιτική κατεύθυνση μια της κασέτα, ΓΑΠ, ακούστε, μια κασέτα συνέχεια, ακούστε κύριε Ιερονιμάκη, η κασέτα που θέλετε εσείς να ακούτε, η κασέτα που θέλετε να ακούτε εσείς κύριε Ιερονιμάκη. Ακόμα και λέτε οι μικρομεσαίοι και οι μεγάλοι αγρότες. Δεν εκπροσωπείτε κύριε συνολικά την αγροτιά. Μη φωνάζετε συνέχεια, ηρέμησε. Απάντησέ μου όμως, δεν απαντάς. Γιατί αποφεύγεις να απαντήσεις. Ποιοι είναι οι μικρομεσαίοι αγρότες. Κύριε Ιερονιμάκη, κύριε Ιερονιμάκη, μισό λεπτό. Να απαντήσει. Να δώσουμε το χρόνο όμως. Κύριε Ιερονιμάκη. Υπάρχουν μεγάλοι αγρότες στην Κρήτη. Πείτε μου. Λοιπόν, ακούστε. Έχει σημασία αυτό. Εγώ αυτό που έβαλα σαν ένσταση. Κύριε Ιερονιμάκη, μισό λεπτό όμως. Και λέει μικρή αγρότη. Ναι, μην το κάνουμε σκάβρα των Ιουδαίων, να απαντήσει. Θέσατε το ερώτημα ξεκάθαρα. Λοιπόν, εγώ δεν απαντώ στον κύριο Ιερονιμάκη, γιατί αυτός φαίνεται δεν θωρεί ή δεν φεγγεί να δει τη λογική της κατεύθυνσης των πολιτικών που οδηγεί. Όταν έχουμε παράδειγμα ένα μικροϊδιοκτήτη γης, ο οποίος ανεβάζει το κόστος παραγωγής στα ύψη, όταν έχουμε κατρακύλα. Συμφωνώ στιγμής... μαζί σου αυτά. Να τελειώσω. Μα δεν λέει να απαντάς. Να τελειώσω. Έχετε μάθει... Ερώτηση, τι να έχετε μάθει να μιλάτε πάντα με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Καρακαβάτσο, σας έκανα μία ερώτηση. Θεωρείτε ότι στην Κρήτη υπάρχουν μεγάλοι αγρότες και μόνο αυτοί που είναι τρία στρέμματα μπορούν να. Υπάρχουν επιχειρηματίες αγρότες που ευνοούνται από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ΚΑΠ και των κυβερνήσεων. Υπάρχουν κατεύθυνση, υπάρχει κατεύθυνση. Στην Κρήτη, δηλαδή, υπάρχει στην Κρήτη, βεβαίως. Ευνοούνται. Στην Κρήτη ευνοείται. Βεβαίως. Όταν οι επιχειρηματίες, όταν οι εμποροβιομήθειες. Όλοι είναι το ίδιο λοιπόν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Σας λέμε ότι όλοι δίγονται οι αγρότες και σας λέτε ότι υπάρχουν δίκαια. Κύριε Ιερονιμάκη, μισό λεπτό. Αυτός είναι οι αγρότες όλοι. Κύριε Ιερονιμάκη, μισό λεπτό. Αυτή είναι η διαφορά. Βεβαίως και δεν υπάρχουν μεγάλο αγρότες. Τι άλλο όμως δεν αφήνεται να απαντήσει ο κύριος Καρακαβάτσος. Θεωρώ λοιπόν ότι η παρέμβαση του Υπουργού μέχρι κάτω από τη λογική των συσκέψεων περιφέρειας, εμπορικό, μελητήριο, εργατικά κέντρα, ενώσεις, συνεταιρισμοί κτλ. Δεν απαντούν στο κύριο ερώτημα ποιες πολιτικές οδηγούν στον εξυνεξαφάνιση. Εγώ όμως κύριε Καρακαβάτσο και δεν εκπροσωπώ τον κύριο Ρονιμάκη για να σας προλάβω, δεν έχω κατανοήσει το εξής. Υπάρχει μία πρόσκληση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν υπάρχει πρόσκληση, κύριε. Καλώς ή κακώς. Υπάρχει σύσταση. Υπάρχει γνώμη. Ωραία, μισό λεπτό. Αυτό είπα και εγώ. Εκπροσωπώ λοιπόν ένα φορέα δικό. Και λέω και εγώ τη δικιά μου. Μην έρθεις, τη δικιά μου. Εγώ νοιάζομαι για τα προβλήματα του τόπου μου. Μανώλια, σε πω με το μικρό σου, γιατί σε σέβομαι σαν άνθρωπο, βιοπαλαιστή εσύ, σεβάσου όμως και εγώ και έτσι άλλους αγρότες, οι οποίοι και αυτοί δίνουν. Έχουν γίνει επανειλημμένος αυτά και τα συνέδρια. Σέβομαι και οι το κόμμα σου. Και τα αναπτυξιακά. Μισό λεπτό, κύριε, μισό λεπτό. Γιατί νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο η συζήτηση.